Εμείς εργαζόμενοι έχουμε φωνή. Είμαστε μαζί, μαζί και δυνατοί. Είστε χρήσι εργαζόμενοι, έχουμε φωνή. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και έχουν δοθεί εντολές και πρέπει να παραμείνουμε εδώ με μία επιμονή. Λοιπόν, δεν δεχόμαστε καμία καταστολή και έχουν μία σοβαρή ευθύνη πολιτική αν πράξουν κάτι τέτοιο. Η Υπουργός κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να διαλυθεί η σημερινή μας συγκέντρωση και να κατέβει το πανό μας. Πριν λίγο, η ίδια η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου με ένα μαχαίρι έκοβε τα σκοινιά του πανό. Λοιπόν, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Κάνουμε μία συμβολική κινητοποίηση και ζητάμε εδώ το Υπουργείο που έχει πάρει τόσα μέτρα εναντίον μας να ανεχθεί έστω για 2 ώρες αυτό το πανό. Το πανό αυτό εκφράζει τα αιτήματά μας, τα αιτήματα ενός κλάδου που αγωνίζεται ενάντια σε αυτή την πολιτική που εκφράζει εδώ το Υπουργείο. Γι' αυτό το λόγο θα παραμείνουμε και εμείς και το πανό μέχρι να έρθει εδώ και να εξελιχθεί η συγκέντρωση των καλλιτεχνών. Συνεχίζουμε, παραμένουμε. Εδώ μαζί με τον Πανεπιστημιακό Μουσικό Σύλλογο και την Εταιρεία Συμμετοχών Δημιουργών κάναμε αυτή τη συμβολική κατάληψη, βάλουμε αυτό για το πανό για να διαδρανώσουμε τα δικά μας αιτήματα, τα οποία αφορούν σε καμία περίπτωση, καμία διαβάθμιση, καμία κατηγοριοποίηση αυτών των αποφύτων. Δηλαδή, εδώ οι δραματικές σχολές έχουν μια τεράστια νομομορφία που είναι ευθύνη όλων των κυβερνήσεων εδώ διαχρονικά, με όχι ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών. Και εδώ θέλουν με αυτή την κατηγοριοποίηση να μας βάλουν να βγούμε διαφορετικών ταχυτήτων εργαζόμενοι. Και εμείς λέμε σε καμία περίπτωση αυτό. Ειδικά με αυτή την τροπολογία που περνάει η κυβέρνηση, εδώ θέλει να πλήξει και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη διεκδίκηση των σωματείων να μπουν σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτόν τον αγώνα. Ένας υπουργός, μια διευρυγική επιτροπή θα καθορίζει το μισθό του καλλιτεχνών στο δημόσιο τομέα. Και αυτό έρχεται σε αντιδραστική κατεύθυνση, οπότε παλεύουμε και αυτό να ανατραπεί, όχι μόνο δεν είναι ένα ζήτημα. Και δεν λέμε τώρα ένα πανεπιστήμιο να γίνει σε 3, σε 5, σε 7 χρόνια που είναι και προεκλογικές δεσμεύσεις. Λέμε να γίνει αύριο. Αύριο. Αυτό είναι το επίκαιρο, αυτό είναι το σύγχρονο, αυτό το αίτημα είναι αυτό που πρέπει να μπουν στον αγώνα όλοι οι σπουδαστές για να το διεκδικήσουν. Κάνουμε μια συμβολική κατάληψη με τα καλλιτεχνικά σωματεία σήμερα που είναι και η απεργία, θέλοντας να δηλώσουμε ότι δεν μπορούν να απαξιωθεί ούτε οι σπουδές αλλά ούτε το επάγγελμά μας. Επιμένουμε σε δημόσια ανώτατη παιδεία παραστατικών και οπτικοακουστικών τεχνών. Οι τέχνες πρέπει να σπουδάζονται, από τις σπουδές να βγαίνουν και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και δεν δεχόμαστε καμία διαβάθμιση η οποία οδηγεί στο επίπεδο 5, έτσι όπως μας οδηγεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.